Χαμογελαστή και οι δύο. Ας έβαλε με πίσω σημείς. Όχι, με ζητάμε, Καλώς σας κάνω στο Βίσο. Να εκφράσω και την τιμή και την χαρά ιδιαίτερα. Γιατί για το παρουσία κάθε Έλληνα πρωθυπουργού, αλλά ιδιαίτερα ενός πρωθυπουργού με νοπή και ισχυρή την εντολή και με ενστόφελη ενδιαφέρον για την Κύπρο, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και ιδιαίτερα ακόμα πιο καλοδεχούμενη. Πρέπει να πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που άμεσα θα έρθει, η συναντήληψη και το πνεύμα συνεννόησης και η στενή συνεργασία που πάνω από την κύριε θα επιβεβαιωθούν για άλλη μια φορά την επόμενη. Καλώς ορίσατε, κύριε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι το πρώτο μου επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι είναι η Κύπρος. Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Για εμάς τους Έλληνες η Κύπρος είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, ανά πάσα στιγμή. Αλλά και για τη νέα κυβέρνηση η παρουσία μου εδώ συμβολίζει ότι η Κύπρος και η προσπάθειά σας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα αποτελεί προτεραιότητα. Και η στήριξή μας αυτή την προσπάθεια αποτελεί προτεραιότητα. Και θέλω να ευχηθώ το νέο ξεκίνημα της νέας ελληνικής κυβέρνησης να συνδυαστεί με την ανάγκη ο ελληνισμός να αποκτήσει φωνή και δύναμη για να διεκδικήσει τα δίκαια του, έτσι όπως αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.